ο γενικός κανόνας, να θυμίσω, είναι ότι κάθε εισήγηση να κρατήσει 10, το πολύ 15 λεπτά, ώστε να αφήσουμε αρκετό χρόνο στη συνέχεια για συζήτηση, το οποίο είναι και το πιο διαδραστικό μέρος της συνεδρίας. Ξεκινάω αμέσως. Η πρώτη εισήγηση έχουν συνεργαστεί τρεις συνάδελφοι, ο κύριος Μπαλάφας, ο ψήφιος διδάκτορας στο τμήμα μας, ο κύριος Κοψαχίλης, διεθνολόγος ή στρατηγικός αναλυτής, και ο κύριος Φακελάς, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα μας διεθνών σχέσεων. Το ζήτημα, το θέμα που θα μας παρουσιάσουμε, ο τίτλος εισήγησής τους είναι «Πετρέλαιο και ανταγωνισμός ή παρουσίας, μία προσέγγιση υπό το πρίσμα του νεοκλασσικού ρεαλισμού». Κύριε Μπαλάφα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας. Θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι μια δουλειά που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθότι όσα επισυμβαίνουν τέλος πάντων με το θέμα που πραγματευόμαστε, και αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Μιλάμε για το πετρέλαιο και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας μέσα από το πρίσμα του νεοκλασσικού ρεαλισμού. Παρά τα όσα αντιθέτως κατά καιρούς λέγονται, όπως βλέπετε και εδώ, η κατανάλωση διεθνώς του πετρελαίου παραμένει συνεχώς αυξανόμενη και οι εκτιμήσεις συνεχώς αναπροσαρμόζονται προς τα πέρα, δηλαδή υπήρχαν εκτιμήσεις ότι θα πιάσει ένα πικ γύρω στο 2030, μα κίνηση πριν από λίγες μέρες είχε βάλει το 2025, έκανε το 2030 και πλέον υπάρχει και εκτίμηση για το 2040. Εδώ θα δείτε ότι αυτή είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εικόνα, την οποία μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο. Και αυτό που θέλει να προσθέσει στην σημερινή παρουσίαση είναι ότι συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στην εποχή του πετρελαίου. Το πετρέλαιο από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 αποτελεί τη βασική ατμομηχανή της βιομηχανικής ανάπτυξης και εν πάση περιπτώσει όλων όσων έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο τεχνολογίας. Αυτή εδώ η διαφάνεια που έχει φτιαχτεί το 2006 υπολόγιζε ότι γύρω στο 2015 θα φτάναμε σε μια κατάσταση κορύφωσης της χρήσης του πετρελαίου και ότι θα ξεκινούσε σταδιακά να πέφτει αυτό. Όσες συμφωνίες και αν έχουν γίνει, όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, υπάρχουν τομείς στην οικονομία, στις μεταφορές, που δείχνουν ότι δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν σε τόσο μεγάλο βαθμό ως καύσιμο να αντικατασταθεί το πετρέλαιο. Η διεθνής βιβλιογραφία, για να μπαίνουμε περισσότερο στο θέμα που συζητάμε, σε αυτό που λέμε ανταγωνισμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, το πετρέλαιο στη διεθνή βιβλιογραφία έχει παίξει ήδη από τη δεκαετία του 60 και κυρίως τη δεκαετία του 70 το ρόλο ενός παράγοντα, ο οποίος χρησιμοποιείται από τα κράτη όχι απλώς ως ένας παράγοντας, ως ένα προϊόν, ως ένα commodity, έτσι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι η διαφάνεια είναι χαρακτηριστική, ότι ήδη ξέρουμε ότι η δεκαετία του 70 κατά τη διάρκεια του Αραβο-Ισραηλινού πολέμου είναι πολύ δόκιμο, είναι πολύ γνωστός ο όρος oil weapon, χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του ΟΠΕΚ. Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση πάλι υπήρχε μια χρήση του πετρελαίου ως ένας παράγοντας ο οποίος δημιουργούσε ανακατατάξεις στην ισχύ των χωρών, χρησιμοποιήθηκε πάλι από τη Σαουδική Αραβία μέσα από το ρόλο της αυτό, εδραίωσε πλέον το ρόλο της μέσα στον ΟΠΕΚ ως μια χώρα η οποία μπορούσε να διαμορφώσει τις τιμές και την παραγωγή. Τη δεκαετία του 1990 είχαμε αυτό που ονομάζεται διπλωματία του πετρελαίου. Τα παραδείγματα των χωρών είναι ενδεικτικά, είναι οι κυριότερες χώρες, δεν σημαίνει ότι είναι και οι μόνες. Παράδειγμα η Κίνα με κύρια μέσα τις επενδύσεις και την τροφοδοσία. Στη δεκαετία του 2000 πλέον έχουμε αυτό που όλοι ξέρουμε σχετικά με την Ρωσία. Η αγωγή, η τροφοδοσία χρησιμοποιήθηκαν, αυτό που λέμε policy arsenal έχει γραφτεί στην διεθνή βιβλιογραφία, χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο
για τη Ρωσία, έτσι ώστε να ασκήσει επιρροή και να προσπαθήσει να ικανοποιήσει εθνικά της συμφέροντα. Παράλληλα, τη δεκαετία του 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ισραήλ και άλλες χώρες πάλι με τη διαδικασία χρηματοδοτήσεων ή προσπαθειών να μην ευοδοθούν κάποια σχέδια αγωγών, χάραξης αγωγών κτλ. Και εδώ έχουμε την χρήση της ενέργειας και του πετρελαίου, αυτό που λέμε leverage, υπομόχλιος δύναμη ή μπορούμε να πούμε άσκηση πίεσης για να ικανοποιηθούν εθνικά συμφέροντα. Η Κίνα και αυτό το 2010 εφαρμόζοντας αυτό που λέγεται going out strategy προσπαθεί να εξασφαλίσει ενεργειακούς πόρους. Για να φτάσουμε στο κύριο θέμα που συζητάμε και πραγματεύεται η δική μας προσπάθεια και η δική μας εργασία, την πρόσφατη ανακοίνωση πλέον ξεκάθαρη από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών περί energy dominance, δηλαδή περί ενεργειακής κυριαρχίας, και θα δούμε πώς αυτό ήρθε στο προσκήνιο. Άρα λοιπόν, ένα συμπέρασμα πρώτο είναι ότι όταν μιλάμε για τις τιμές του πετρελαίου, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν μιλάμε για τις απλές δυναμικές προσφοράς και ζήτησης οι οποίες θα διαμορφώσουν την τιμή, αλλά εντοπίζουμε παράγοντες, όπως εδώ βλέπετε για παράδειγμα πολύ ξεκάθαρες δηλώσεις τόσο από τον Ομπάμα, την πολιτική του Πούτιν, αλλά και, και δηλώσεις που γίνανε από τον Τραμπ το 2017. Έχουμε ένα κορυφαίο γεγονός, το Δεκέμβριο του 2015, την άρση του εμπάργκο εξαγωγών από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα εμπάργκο το οποίο το εφήρμοζαν οι ίδιες τον εαυτό τους για περίπου πάνω από 40 χρόνια και άλλαξε κατά κάποιο τρόπο τους όρους του παιχνιδιού. Μέσα επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως θα δείτε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, ξεκάθαρες δηλώσεις πολιτικής οπτικής από παράγοντες, από πολιτικούς παράγοντες σχετικά με το τι σήμαινε για αυτούς πρώτον η αύξηση της ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών να παράγουν πετρέλαιο και να το εξάγουν και άρα λοιπόν να επηρεάζουν την τιμή. Όπως βλέπετε εδώ, το bolster geopolitical standing, ξεκάθαρη δήλωση από τον Ρεπουμπλικάνο ότι θέλουμε να βγάλουμε το ρωσικό πετρέλαιο από την αγορά ή, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα να προσπαθήσουμε να βγάλουμε από το παιχνίδι όλους όσους στο παρελθόν με το άλλαγμα των ποσοτήτων που προσέφεραν στο εμπόριο πίεζαν κατά κάποιο τρόπο τις τιμές, το βλέπετε και κάτω, και βέβαια στο τελευταίο κουτάκι βλέπετε καθαρά αυτό που μιλάμε για global leadership και influence, δηλαδή επιρροή, ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθαρά δηλαδή όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται με όρους διεθνούς συμφέροντος και προσπάθειας άσκησης επιρροής. Το ίδιο βλέπουμε όμως και από επιχειρηματικούς κύκλους να λέγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε εδώ πέρα ξεκάθαρες δηλώσεις από τον Harold Hamm, που είναι έτσι ένα πολύ trendy όνομα τον τελευταίο καιρό. Όταν ξεκίνησε η επανάσταση του shale oil στην Αμερική, δηλαδή της παραγωγής σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι της Αμερικανικής, των Αμερικανικών επιχειρήσεων τοποθετούνταν με επιθετικότητα, όπως βλέπετε, σχετικά με το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η αλλαγή των παραγωγικών δεδομένων εις όφελος των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δείτε ειδικά στην τελευταία δήλωση το super power, έτσι, το οποίο είναι και αυτό ένας πάρα πολύ δυνατός όρος. Ενδεικτικά εδώ σας δείχνω το τι σημαίνει η συσσωληθική παραγωγή και πώς αλλάζει τα δεδομένα. Οι κορυφές, η εργασία μας, η οποία βρίσκεται, σας ξαναλέω, σε εξέλιξη, προσπαθεί να θέσει ένα περιορισμό στο χρονικό διάστημα που μελετά, και αυτό είναι από το 2014 στο 2017, πηγαίνουμε και ongoing λιγάκι. Γιατί το 2014 οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνούν για πρώτη φορά ξανά, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, σε παραγωγή τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ταυτόχρονα προχωρούν σε εξαγωγές και όπως φαίνεται σε πάρα πολλά γραφήματα, το ένα από αυτά βλέπετε εδώ, η επιρροή που ασκείται στην τιμή
γιατί είχαμε και τιμές που φτάσανε μέχρι και 23-25 δολάρια έχει φτάσει το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε υπάρχει ένα balance γύρω στα 50-60 δολάρια. Βλέπετε το ότι αφενός η παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφετέρου η αύξηση των inventories, δηλαδή των αποθεμάτων των πετρελαίων, επηρεάζουν την τιμή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι όταν μιλάμε για τιμή του πετρελαίου και άσκηση πολιτικής, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι συνήθως χρησιμοποιούνται συμβόλαια 3 μηνών. Άρα λοιπόν μια απόφαση που παίρνεται σήμερα, είτε σε επίπεδο ΟΠΕΚ, είτε σε επίπεδο κάποιας χώρας, κοιτάει μπροστά της για τουλάχιστον 1 εξάμηνο. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε ότι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται σήμερα θα έχουν μια επίδραση άμεση σε 6-7 μήνες. Βλέπετε εδώ πόσο είναι εντυπωσιακή η άνοδος των αμερικανικών εξαγωγών πετρελαίου κατά το διάστημα το οποίο πραγματευόμαστε. Εδώ φαίνεται η καθαρή σχέση μεταξύ της παραγωγής και της τιμής. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι και οι χώρες του ΟΠΕΚ έχουν μπήκαν σε διαδικασία μετά το 2014 να δουν πώς θα προστατεύσουν τα δικά τους συμφέροντα, προσπαθήσαν να επηρεάσουν τις τιμές, παρθήκαν αποφάσεις σχετικά με τον περιορισμό της παραγωγής, έτσι ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές, κάποιες οι οποίες τηρήθηκαν ή δεν τηρήθηκαν, αλλά ήθελα να σας δείξω περισσότερο εδώ. Βλέπετε σε αυτές τις δύο διαφάνειες αφενός το πόσο εξαρτημένες είναι κάποιες οικονομίες, όπως για παράδειγμα της Ρωσίας, από τις πετρελαϊκές εξαγωγές σε ό,τι αφορά τις τιμές τους. Δηλαδή υπάρχει τρομερή σχέση μεταξύ των εξαγωγών και του ΑΕΠ τους, το οποίο λειτουργεί πιεστικά και σε αυτές. Αν η τιμή πέφτει, δηλαδή νιώθουν πίεση αυτές οι χώρες σχετικά με τα συμφέροντά τους. Βλέπετε και τα reserve funds που μένουν στη Ρωσία, πώς επηρεάστηκαν από την πτώση των τιμών. Ενώ ταυτοχρόνως υπάρχει και μια άλλη διάσταση σε αυτή την συζήτηση, η οποία λέει ότι οι χώρες εκτός ΟΠΕΚ εκμεταλλεύτηκαν αυτό το στάδιο, αυξάνονταν τις παραγωγές τους, σε τέτοιο σημείο που εκτιμάται ότι το 2018 είναι πιθανόν από μόνες τους οι χώρες εκτός ΟΠΕΚ να μπορούν να καλύψουν την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι περιορίζει τις δυνατότητες των χωρών εντός ΟΠΕΚ να κάνουν αυτά που κάνανε παλαιότερα, διότι πλέον δεν υπάρχει ο κίνδυνος απλώς να μην μπορέσουν τελικά να καθορίσουν την τιμή που θέλουν, αλλά να χάσουν και μερίδια αγοράς. Γι' αυτό και δεν ήταν και πάρα πολύ ειλικρινείς μεταξύ τους στις όποιες περικοπές. Εδώ λοιπόν έχω μαζέψει ορισμένες διαπιστώσεις σε σχέση με το τι πλήττεται και πώς ακριβώς αυτό δρά στα εθνικά συμφέροντα των χωρών για τις οποίες συζητήσαμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση της Αράμκο. Πρέπει να σας πω και σε αυτό το σημείο ότι αφενός έχουμε ιδιωτικό τομέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθαρά state company σε επίπεδο Σαουδικής Αραβίας, Ρωσίας κτλ. Πράγματα τα οποία προσπαθεί η Αμερική να επηρεάσει, θέλει να πιέσει για να γίνουν ιδιωτικοποίησεις πάνω σε αυτά. Υπάρχει το ύπο της Αράμκο, το οποίο ήταν σχεδιασμένο να γίνει εντός του 2018, αλλά με τις τιμές σε αυτό το σημείο εκτιμάται ότι κάποιοι εκτιμητές λένε ότι θα χρειαστεί τιμή γύρω στα 80 δολάρια για να προχωρήσει η Σαουδική Αραβία σε αυτή την κίνηση. Άλλες εκτιμήσεις μιλάνε για 60 δολάρια. Υπάρχει πίεση, πάρα πολύ μεγάλη πίεση, η οποία αναγκάστηκε και ο ίδιος ο Πούτιν να κάνει δήλωση ανακοινώνοντας ουσιαστικά, γιατί υπάρχει και πρόβλημα με τη φτώχεια στη Ρωσία, ανακοινώντας ουσιαστικά την απόφασή του να δράσει πιο γρήγορα στην ιδιωτικοποίηση των παραγωγικών μονάδων στη Ρωσία. Και εδώ για τέλος σας παρουσιάζω το βασικό θεωρητικό εργαλείο με το οποίο κάνουμε την ανάλυσή μας, και αυτό είναι το εργαλείο του νεοκλασσικού ρεαλισμού, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι αναλύει, έχει μια αναλυτική δυνατότητα στον ερευνητικό του φακό σχετικά με το διεθνές σύστημα, όμως συνδυάζει αυτή τη δυνατότητα και με το γεγονός ότι ανοίγει το ερμάριο του κράτους, το black box του κράτους που συνηθίζουμε να λέμε, και εδώ τοποθετούνται παράγοντες στους οποίους βλέπετε και τους συζητήσαμε,
όπως είναι η ηγεσία, τι αντιλήψεις έχει η ηγεσία, πώς τοποθετείται σε σχέση με το τι συμβαίνει, οι φυσικοί πόροι, οι επιχειρήσεις, η τεχνολογία, η οποία όπως σας είπα ήταν πάρα πολύ σημαντική για να επισυμβούν όσα συνέβησαν από το 2014 και μετά. Η τεχνολογία της παραγωγής χιστολιθικού πετρελαίου ήταν καθοριστική για να αλλάξουν οι συμπεριφορές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πώς ασκήθηκε και χρησιμοποιήθηκαν αυτοί οι όροι για να ασκηθεί εθνική ισχύς όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από τις άλλες χώρες όπως σας έδειξα στο παρελθόν στο γράφημα, σας υπενθυμίζω στην αρχή, φαίνεται εδώ. Με βάση αυτό το σχήμα συνεχίζουμε να μελετούμε τις εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι ότι επαληθεύεται η χρησιμότητα του νεοκλασικού ρεαλισμού τουλάχιστον ως προς το να αναλύουμε πράγματα τα οποία είναι σε ένα συγκεκριμένο, έχουν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όρο όπως είναι factor, δηλαδή ένα παράγοντα όπως είναι η τιμή εδώ του πετρελαίου και το πώς μπορούμε να διακρίνουμε παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν όλα αυτά που σας παρουσίασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπαλάφα και τους δύο συναδέλφους για την εισήγηση και για το γεγονός ότι μείνατε εντός χρόνου. Πράγματι, το πετρέλαιο και η ενέργεια έχει ένα διαρκές ενδιαφέρον σε μια εποχή όπου είναι αρκετά ενεργοβόρα η οικονομία και η παραγωγή και είναι σημαντική η εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτή. Εξίσου ενδιαφέρουσα και η προσπάθεια να συνδεθεί με τον νεοκλασικό ρεαλισμό, μια νέα τάση του ρεαλισμού, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει έρθει να απαντήσει στις αδυναμίες άλλων τάσεων να απαντήσουν σε κέρια ερωτήματα. Το λόγο θα δώσω τώρα στην κυρία Βικτωρία Πιστικού, διδάσκουσα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, η οποία θα μας μιλήσει για διεθνή κλιματοπιστωτικά ιδρύματα για τον ανταγωνισμό υπό το πρίσμα της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Κυρία Πιστικού, έχει το λόγο. Να κάνω μόνο μία επισήμανση, είναι υπό το πρίσμα της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Εγώ έχω παραδρομήσει, έκανα λάθος στον τίτλο. Έτσι, λοιπόν, θα πω κατευθείαν στο θέμα. Αρχικά να πω ότι είναι μία έρευνα που είναι σε πρόοδο αυτή τη στιγμή, δεν έχει ολοκληρωθεί και θα σας παρουσιάσω απλά ένα αρχικό μέρος που έχει γίνει. Το κεντρικό ερώτημα της έρευνας είναι εάν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί δεσμοί μπορούν να είναι εργαλείο ανταγωνισμού του διεθνούς συστήματος. Το ερώτημα βασίζεται στην συζήτηση, την επιστημονική συζήτηση που υπάρχει μεταξύ θεσμικών φιλελεύθερων και δομικών ρεαλιστών, όπου οι μεν υποστηρίζουν ότι οι φιλελεύθεροι δίνουν έμφαση στους μηχανισμούς που προσφέρουν οι θεσμοί προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Αντίθετα, οι δομικοί ρεαλιστές δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη προάγουν την ισχύ τους μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να επηρεάσουν τη φύση τους. Η υπόθεση εργασίας είναι η εξής, ότι όταν ένα κράτος έχει ηγεμονική θέση σε ένα θεσμό και ένα ηγεμονική θέση εννοούμε ότι έχει το υψηλότερο shareholding, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, μπορεί και ταυτίζει τις προτεραιότητες της εξωτερικής του πολιτικής με τις προτεραιότητες του θεσμού αυτού. Εδώ απλά βλέπουμε κάποιους νεορεαλιστές σε αυτή τη διαφάνεια, οι οποίοι έχουν μιλήσει για τους θεσμούς. Ενδεικτική αναφορά είναι αυτή στον Κράστερ, Μεσχάιμερ και Γκριέκο. Άρα λοιπόν η θεωρία στην οποία βασίζεται η έρευνα είναι η θεωρία του ρεαλισμού. Κάποιες από τις βασικές παραδοχές της αναφέρονται εδώ ότι το διεθνές σύστημα είναι άναρχο, απουσιάζει δηλαδή μία ανώτερη αρχή η οποία μπορεί να επιβληθεί πάνω στα κράτη και στα εθνικά του συμφέροντα. Το κράτος είναι ο κυρίαρχος δρόν στη διεθνή πολιτική. Η ισχύς είναι το μέσο πρόθεσης του εθνικού του συμφέροντος και
Ναι, μεν υπάρχει συνεργασία, ωστόσο έχει κάποια όρια δεδομένη τη καχυποψία που υπάρχει μεταξύ των κρατών, καθώς στόχος του κάθε κράτους είναι η επιβίωση. Το πλαίσιο ανάλυσης για αυτή την συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται στην εξάρτηση διαδρομής, ένα χαρακτηριστικό εργαλείο της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, στη θέση ισχύως που έχει το, εάν δηλαδή είναι όντως ηγεμονικό το κράτος, ένα κράτος, αν είναι ηγεμόνας μέσα σε ένα διεθνή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τον ανταγωνισμό και στην εξωτερική πολιτική, στη διμερή βοήθεια, δηλαδή εστιάζουμε στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, στη διμερή βοήθεια που παρέχεται και στην πολυμερή βοήθεια που παρέχεται. Και το εφαρμόζουμε σε μία περιπτωσιολογική μελέτη που είναι ο ανταγωνισμός ΗΠΑ και Κίνας στο Πακιστάν. Το βλέπουμε σε διμερές επίπεδο και θα το δούμε και σε πολυμερές επίπεδο. Δηλαδή, τη δράση της Παγκόσμιας Τράπεζας στο Πακιστάν και τη δράση της Ασιατικής Τράπεζας υποδομών και επενδύσεων επίσης στο Πακιστάν. Γιατί παίρνουμε την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ασιατική Τράπεζα, διότι στην Παγκόσμια Τράπεζα ηγεμόνας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, άρα θα δούμε την ταύτιση της εξωτερικής, των στόχων της εξωτερικής της πολιτικής με τη δράση της Παγκόσμιας Τράπεζας και το ίδιο συμβαίνει και στην Ασιατική Τράπεζα σχετικά με την Κίνα. Πρώτα να δούμε τον ανταγωνισμό που υπάρχει σε διμερές επίπεδο πάνω στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών κρατών. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι, να πάμε πρώτα σε αυτό το γράφημα, βλέπουμε με σκούρο πράσινο η βοήθεια που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και με ανοιχτό πράσινο η Κίνα. Βλέπουμε ότι από το 2000 μέχρι το 2009 οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνταν, ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής βοήθειας στο Πακιστάν. Από το 2009 και μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέβασαν ρυθμούς και ξεπεράστηκαν από τη βοήθεια της Κίνας. Άρα βλέπουμε ότι η Κίνα ασκεί περισσότερη επιρροή σε αυτό. Επίσης, ένα ενδιαφέρον γράφημα είναι το γεγονός ότι η Κίνα, ναι μεν, παρέχει official development assistance, την επίσημη βοήθεια, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΑ, ωστόσο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, με το πορτοκαλί, βλέπουμε ότι υπάρχουν other official flows, δηλαδή άλλες ροές χρηματοδοτικές, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με τα κριτήρια που έχει θέσει ο ΟΣΑ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να απευθύνεται σε, να κάνει περισσότερα project. Αυτό που αναφέρεται εδώ, ότι η χρηματοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει και εμπορικά προγράμματα, δηλαδή να έχει κέρδος, να μην έχει το ποσοστό της δωρεάς. Γιατί όταν παρέχεται μία βοήθεια σε ένα κράτος για την ανάπτυξη, στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, πρέπει το 20% της χρηματοδότησης να είναι δωρεάν. Επίσης, ένα άλλο γράφημα που μας δείχνει τον ανταγωνισμό είναι ότι με το μπλε οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το κόκκινο η Κίνα, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης, αλλά στα other official flows, στις άλλες ροές, έχει πολύ περισσότερο η Κίνα. Άρα, σίγουρα, στόχος της Κίνας δεν είναι τόσο να βοηθήσει στην ανάπτυξη του Πακιστάν, όσο στο να το επηρεάσει οικονομικά. Επίσης, εδώ το άλλο γράφημα πάλι δείχνει τον ανταγωνισμό από το 2000 μέχρι το 2014. Βλέπουμε πώς η Κίνα, συγκριτικά με τις ΗΠΑ, έχει τείνει να τις ξεπεράσει σαν δωρητής, σαν χώρα δωρητής. Και πάμε τώρα, αφού είδαμε τον ανταγωνισμό στο διμερές επίπεδο, πάμε να το δούμε σε πολυμερές επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, η Παγκόσμια Τράπεζα, σχετικά με την εξάρτηση διαδρομής, ιδρύθηκε το 1944 στο πλαίσιο της νέας θεσμοθέτησης του νέου οικονομικού περιβάλλοντος μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε ταυτόχρονα με την ίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, που στόχο όλα αυτά είχαν την περαιτέρω φιλελευθερωποίηση του εμπορίου, που ήταν και βασικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Το 2015 γενικά η τράπεζα παρήχε δάνεια ύψους 60 δις ευρώ και ο στόχος είναι η ανοικοδόμηση και η ανάπτυξη των κρατών μέσω της παροχής δανείων, αλλά soft loans, μαλακά δάνεια δηλαδή, και έχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δωρεάς. Αυτό που είναι σημαντικό να επισημάνουμε είναι ότι η βασική προϋπόθεση για την παροχή δανείου από την τράπεζα είναι το κράτος
που θα πάρει τη βοήθεια να είναι και μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτό το αναφέρω γιατί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο η ηγεμονική θέση κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ βλέπουμε, επειδή η τράπεζα είναι ένας όμιλος από διάφορους οργανισμούς, έχουμε την IBRD, την IFC, την MIGA και την IBA, και στους τέσσερις το μεγαλύτερο ποσοστό στην οικονομική συνεισφορά, άρα και στις ψήφους, την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ με 16,3, 20,9, 15% και 10,2. Και έχω και το δεύτερο και το τρίτο, και την τρίτη μεγαλύτερη δύναμη, για να δούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Δεν είναι κοντά η πρώτη δύναμη με τη δεύτερη. Πάμε σε διμερές επίπεδο, στη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία, στο Πακιστάν, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πακιστάν. Έχουμε τη USAID, όπου αναφέρεται ότι είναι για προς όφελος των Αμερικανών πολιτών. Είναι τομέας της εξωτερικής πολιτικής και συγκεκριμένα της οικονομικής της διπλωματίας, όπως είναι για παράδειγμα το εμπόριο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, είναι και η αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία, όπως αναφέρεται, θα προετοιμάσει καλύτερα τις ΗΠΑ για τις προκλήσεις που θα ακολουθήσουν. Άρα βλέπουμε ότι είναι η εξωτερική της πολιτική, η οικονομική της διπλωματία. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε κάποιες αναφορές σχετικά με την σημαντικότητα του Πακιστάν, είναι στα frontline states, δηλαδή στα κράτη τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις ΗΠΑ, μαζί με το Αφγανιστάν και μαζί με το Ιράκ. Και στόχος, όπως βλέπουμε, είναι η πρόθεση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και η οικονομική τους ανάπτυξη. Μπαίνω κατευθείαν στους αριθμούς, γιατί είναι πιο εύκολο να το δούμε. Οι ΗΠΑ μέσω της USAID στο Πακιστάν δίνουν έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και αμέσως μετά στην πρόθεση της δημοκρατίας και της διακυβέρνησης. Οι στρατηγικοί τομείς που πάνω στους οποίους επενδύει η Παγκόσμια Τράπεζα είναι η ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η στήριξη των φτωχών, η παροχή υπηρεσιών, η ενέργεια και η αξιοποίηση περιφερειακών αγορών. Όλα αυτά, εάν τα κωδικοποιήσουμε, είναι στην ουσία η οικονομική ανάπτυξη, η οποία ταυτίζεται με τους στόχους της USAID. Και εδώ απλά να δούμε σαν ποσά, πόσα χρήματα έχει δανείσει σε εκατομμύρια δολάρια, βλέπουμε, η Παγκόσμια Τράπεζα στο Πακιστάν. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας κρατάμε ότι υπάρχει και δανεισμός από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, να δούμε την Κίνα. Η Κίνα επίσης είναι ηγεμόνας στην AIIB, στην τράπεζα, καθώς έχει το 31,9% από το 100%. Το υπόλοιπο 79% μοιράζεται σε πολύ μικρότερα ποσοστά, της τάξης του 9%, του 3% από άλλα περιφερειακά μέλη. Θα διακόψω, θα το αλλάξετε. Ένα από τα δύο είναι λάθος, είναι 39. Όχι. Θα διακόψετε. Ναι, δεν βγαίνει. 39 ή 31... Θα σας πω. Είναι το 31,9 το έχει η Κίνα και το υπόλοιπο αποτελείται από άλλα. Υπάρχει και το 21%. Τα μη περιφερειακά μέλη αποτελούν το 21% της τράπεζας, που επίσης μοιράζεται. Μέλη το οποίο είναι η Αυστρία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μεγάλη Βρετανία, και υπάρχουν και υποψήφια μέλη, μεταξύ αυτών ο Καναδάς, η Ελλάδα, το Σουδάν, η Κύπρος κτλ. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν συμμετέχουν ούτε, απλά παρατηρούν, βρίσκονται σαν παρατηρητής. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρη η ηγεμονία της Κίνας και στόχος της τράπεζας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση των θεσμικών οργάνων, η ενίσχυση του εταιρικού της σχήματος και οι προτεραιότητες οι προτεραιότητες που δίνει είναι οι υποδομές, η διακρατική σύνδεση, η κίνηση κεφαλαίου και ο στρατηγικός τομέας είναι η ενέργεια. Έχει δύο προγράμματα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών που τρέχει στο Πακιστάν, με συγχρηματοδότηση, και βλέπουμε ότι βάζει 100 εκατομμύρια για το ένα πρόγραμμα και 300 εκατομμύρια δολάρια στο άλλο πρόγραμμα. Άρα βλέπουμε ότι στην ουσία επενδύει στην ενέργεια και στις υποδομές και σε διμερές επίπεδο η εξωτερική πολιτική της Κίνας βασίζεται στο πλαίσιο του μηχανισμού της περιφερειακής συνεργασίας, ένας στόχος που ταυτίζεται με την AIIB.
Είναι επίσης υπάρχει ο κινέζικο, ο οικονομικός διάδρομος Κίνας-Πακιστάν, ο ΣΥΠΕΚ, που αποτελεί μέρος του γεωπολιτικού σχεδίου της Κίνας, ενώ οι ελίτ στο Πακιστάν πιστεύουν ότι η Κίνα μπορεί πράγματι να τους σώσει από αυτή την κατάσταση. Άρα βλέπουμε ότι και σε διμερές επίπεδο η στρατηγική τομή που επενδύει, που η Κίνα παρέχει βοήθεια στο Πακιστάν, είναι στην ενέργεια και στις υποδομές. Και πιο συγκεκριμένα στην ενέργεια τρέχει 17 έργα συνολικού κόστους 26,3 δις δολαρίων και 7 έργα στις υποδομές συνολικού κόστους 13,5 δις δολαρίων. Άρα έχουμε ενέργεια και υποδομές σε διμερές επίπεδο, ενέργεια και υποδομές σε πολυμερές επίπεδο. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, αν θέλουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, είναι ότι υπάρχει όντως η τάση να είναι εργαλείο περαιτέρω ανταγωνισμού εφόσον τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφόσον ο ηγεμόνας μπορεί και ταυτίζει τις προτεραιότητες της εξωτερικής του πολιτικής. Στην περίπτωση της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων, είδαμε ότι όντως αυτό συμβαίνει. Ο ηγεμόνας καθορίζει τις προτεραιότητες σύμφωνα με εκείνες της εξωτερικής του πολιτικής. Στόχος παραμένει η επιρροή, καθώς τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ουσία θεσμοποιούν και διευρύνουν τη σφαίρα επιρροής του ηγεμόνα τους. Ενδεχομένως να πρέπει να δούμε τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία ως ένα μέρος που συμβάλλει στη σκληρή ισχύ, με την έννοια ότι επεμβαίνει και αλλάζει τις εσωτερικές δομές του κράτους που δέχεται τη βοήθεια. Ενώ θα πρέπει να έχουμε περαιτέρω έρευνα σχετικά με το ποσοστό επιρροής των ανταγωνιστικών δυνάμεων στο εσωτερικό του κράτους δέκτη σε διμερές και πολυμερές επίπεδο και τη μετέπειτα στάση φυσικά αυτών των κρατών απέναντι στους ευεργέτες τους, το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί υπάρχει κέρδος μέσα από αυτή την παροχή βοήθειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Πιστικού, η οποία και εκείνη έμεινε εδώ στο χρονικό, το ασφιχτικό όριο των 15 λεπτών. Να διευκρινίσω το σχόλιο μου πριν ότι σε πίτα έπρεπε να βγάζει οπωσδήποτε 100%. Άρα, αν τα νούμερα είναι σωστά 31 και 79, πρέπει να κάνετε μπάρες, όχι πίτα. Η πίτα δηλαδή είναι πάντα 100. Οπότε το πρόβλημα ήταν το γράφημα και όχι αν τα νούμερα είναι σωστά. Να πάμε στην τρίτη παρουσίαση. Ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα μας και θα μας μιλήσει για τα ευάλωτα κράτη ως παράγοντας αστάθεια στη διεθνή πολιτική και θα μας μιλήσει για ορισμένες ενοιολογικές επισημάνσεις και θεωρητικές σκέψεις. Κύριε Αναστασόπουλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ονομάζομαι Αναστασόπουλος Διονύσης. Είμαι αξιωματικός του στρατού και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά θα αναφερθώ στο θέμα ευάλωτα κράτη. Η Fragile State, όπως αυτά αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία. Η τρομοκρατική ενέργεια της 11ης Σεπτεμβρίου αναμφισβήτητα αποτελεί κομβικό σημείο στις σπουδές ασφαλείας. Μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου, η κύρια πρόκληση για διατήρηση σταθερότητας στις ισορροπίες δυνάμεων ήταν η πιθανότητα σύγκρουση μεταξύ κρατικών οντοτήτων σε παγκόσμιο περιφερειακό επίπεδο. Η επίθεση στους δίδυμους πύργους ανέδειξε την έννοια του ευάλωτου κράτους ως βασικό στοιχείο που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Τι ακριβώς όμως εννοούμε λέγοντας ευάλωτο κράτος? Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Οι κύριες βασικές θεωρητικές σχολές οι οποίες αναφέρονται σε αυτό έχουν να κάνουν με τη θεσμική προσέγγιση, η οποία στηρίζονται στην πολιτιακή αντίληψη που ανέφερε ο Max Weber, όπου ευάλωτο κράτος υπό αυτήν την οπτική είναι η οντότητα η οποία στηρίζεται των θεσμικών δυνατοτήτων εφαρμογής και επιβολής πολιτικών. Η προσέγγιση της κοινωνικής νομιμοποίησης, έχοντας ως αφετηρία τη θεώρηση του Durkheim, τονίζει όχι μόνο τη θεσμική κατάρρευση, αλλά περισσότερο την κατάρρευση της νομοποίησης στην κεντρική εξουσία, δίνει δηλαδή περισσότερο κοινωνικά και ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τις γενικεύσεις, δίνοντας παράλληλα έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους και του κοινωνικού του πλαισίου. Δημιουργούνται συνεπώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Η κυρίαρχη είναι η βεμπεριανή προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχει και μια κριτική προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι η έννοια του ευάλωτου κράτους είναι ένα όχημα για τις κυρίως μεγάλες δυνάμεις ως νομιμοποίηση επαγγελματικών στρατηγικών, ίσως και μια νέα μορφή αυτοκρατίας. Στην παρούσα εισήγηση θα υιοθετήσουμε το αναλυτικό σχήμα των Stuart & Brown, όπου ευάλωτα κράτη θεωρούνται οι κρατικές οντότητες οι οποίες αποτυγχάνουν ή τείνουν να αποτύχουν σε τρεις κυρίους τομείς.
στην εξουσία, δηλαδή την αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τους πολίτες από βίαιες καταστάσεις, η οποία προκύπτει κυρίως από την ικανότητα επιβολής της κρατικής κυριαρχίας σε ολόκληρο ημέρος της χώρας. Την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, όπου το κράτος αποτυγχάνει να εξασφαλίσει βασικές υπηρεσίες όπως παροχή εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης και εξασφάλιση νομοποίησης, όπου η κεντρική εξουσία αμφισβητείται ως τέτοια. Η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τα αδύναμα κράτη βασίζεται στην πεποίθηση ότι είναι υπεύθυνα ή εμπλέκονται σε νέες διεθνικές απειλές που καθορίζουν όλο και περισσότερο την ατζέντα σχετικά με την ασφάλεια. Τα βάλωτα κράτη αποτελούν ασφαλή καταφύγια για τρομοκράτες, οι οποίοι λόγω της μη λειτουργικής διακυβέρνησης είναι σε θέση να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να δουν κεφάλαια, να στρατολογούν και να εκπαιδεύονται με σχετική ασφάλεια. Παράλληλα, τα κράτη αυτά παρέχουν συντανικές βάσεις για διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, ανθρώπων και την πειρατεία. Τα εγκληματικά δίκτυα εμφανίζονται σε περιβάλλοντα που το κράτος δικαίου απουσιάζει ή εφαρμόζεται ατελώς η υποβολή του νόμου και η συναρκή έρχεται χαλαρή και οι δημόσιες υπηρεσίες είναι αναξιόπιστες. Οι πληθυσμοί των ευάλωτων κρατών είναι ιδιαίτερα ευπαθείς σε εκδηλώσεις μολυκηματικών ασθενειών και η αδυναμία των αρμοδίων κρατικών οργάνων να ανταποκριθούν σε αυτές τις καθιστά επικίνδυνες για την παγκόσμια υγεία. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που προέρχεται από τα ευάλωτα κράτη, καθώς και η διέλευση επίγειων ή θαλασσίων γραμμών αρφοδιασμού από ασταθείς περιοχές, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια ενεργητική ασφάλεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα λεγόμενα Fragile Five Petro States, το Ιράκ, το Ιράν, η Λιβύη, η Βενεζουέλα και η Νιγηρία, όπου η αστάθεια ή κατάρρευση θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή στις αγορές πετρελαίου με σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Είναι προφανής η κίνδυνη για την παγκόσμια ασφάλεια εάν καταρρεύσουν κράτη που διαθέτουν ραδιολογικά, βιολογικά, χημικά ή πυρηνικά όπλα, ενώ η μαζική μετανάστευση αποτελεί σήμερα ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της κρατικής ευαλωτότητας με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Καθώς ο όρος τώρα ευάλωτο κράτος απασχολεί όλο και περισσότερο τη διεθνή κοινότητα, είναι αυξανόμενο το ενδιαφέρον για προσδιορισμό των χωρών αυτών που θεωρούνται ευάλωτα. Προκύπτουν έτσι δείκτες και άλλα εργαλεία που βοηθούν στον εντοπισμό και την παρακολούθηση καταστάσεων κρατικής αστάθειας και ως εκ τούτου καθιστούν δυνατές δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τους δείκτες είναι οι διεθνείς δωρητές, κυβερνητικοί αξιωματούχοι οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, διαμορφώνουν κάποιες πολιτικές και τις αξιολογούν, ερευνητές, μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινή γνώμη που ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη ευημερία. Οι σημαντικότεροι οργανισμοί οι οποίοι μετράνε την κρατική ευαλωτότητα είναι αυτοί που φαίνονται στην προβολή. Είναι πολύ σημαντικά πανεπιστήμια, η Παγκόσμια Τράπεζα, ως ένας από τους πιο αξιόλογους και ανταποσχολητικούς τέτοιους οργανισμούς, θεωρείται ο Fund for Peace. Πιστεύω να αξίζει να αναφερθούμε σε αυτόν και στον τρόπο που παράγει το τελικό αποτέλεσμα. Όπως φαίνεται στην προβολή, γίνεται ανάλυση περιεχομένου το πράσινο βελάκι 45 με 50 εκατομμυρίων άρθρων από 10.000 διαφορετικές πηγές σε αγγλική γλώσσα, όπου σχετίζονται με 10 βασικές πηγές κρατικής ευαλωτότητας. Παράλληλα, γίνεται μια ποσοτική ανάλυση από στατιστικές υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με αυτές τους παράγοντες βασικής, που παράγουν η κρατική αστάθεια. Και τέλος, υπάρχει μια ποιοτική ανάλυση από ερευνητές κοινωνικών επιστημών, οι οποίοι εξετάζουν 178 χώρες οι οποίες μελετούνται, με σημαντικά γεγονότα της έρευνας, συγκρίνοντάς τα με την προηγούμενη χρονιά. Τα δεδομένα που προκύπτουν αλληλοελέγχονται, με αποτέλεσμα να παράγεται το τελικό αποτέλεσμα, όπου για τον συγκεκριμένο οργανισμό είναι το Fragile Site Index του 2017. Νομίζω είναι αναμενόμενο ότι οι περισσότερες ευάλωτες χώρες παρατηρούνται στην Υποσαχάρια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Εφόσον τώρα ένα κράτος αναγνωριστεί ως ευάλωτο, τίθεται το ερώτημα ότι τι πρέπει να γίνει. Βασικές έννοιες οι οποίες γύρω από αυτό το ερώτημα είναι η έννοια της κυριαρχίας και των φιλελεύθερων αξιών. Σύμφωνα με την Άντερσεν, υπάρχουν 4 βασικές αντιλήψεις που απαντούν στο ερώτημα περί ενδεικνυόμενης δράσης και είναι ο ρεαλισμός, η φιλελεύθερη οικοδόμηση ειρήνης, ο φιλελεύθερος υπεραλισμός και η κριτική ανάλυση. Οι 4 αυτές αντιλήψεις διχοτομούνται από 2 ερωτήματα. Πρώτον, κατά πόσο θα πρέπει η κυριαρχία να ενισχυθεί ή να αμφισβητηθεί για την αντιμετώπιση της αποτυχίας του κράτους. Και δεύτερον, εάν η προώθηση των φιλελεύθερων αξιών αποτελεί μέρος της λύσης ή όχι. Ο ρεαλισμός
Η επέμβαση στο ιστορικό ενός κράτους θεωρείται για τη ρεαλιστική σχολή σκέψης ως παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της κυριαρχίας, όπως αυτή καθιερώθηκε στη Βεσφαλιανή Παγκόσμια Τάξη. Σύμφωνα με τους ρεαλιστές, σε περίπτωση που η κρατική αρχή καταρρεύσει ή συμπεριφέρεται με βάναυσο τρόπο έναντι των πολιτών, υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή είναι οι ίδιοι πολίτες και το πολιτικό σύστημα του κράτους. Μια κρατική οντότητα ως ξένος παράγοντας σε μια ευάλωτη κατάσταση δεν έχει καμία υποχρέωση να επέμβει, ακόμη και αν είναι σε θέση να βελτιώσει μια τέτοια κατάσταση, παρά μόνο εάν η επέμβαση διατηρήσει ή αυξήσει την κρατική ισχύ. Σε περίπτωση όπου για λόγους εθνικού συμφέροντος ή απειλή σταθερότητας σε παγκόσμιο περιφερειακό επίπεδο απαιτείται επέμβαση στο ιστορικό ενός κράτους, αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εγκαθίδρυση της τάξης και της σταθερότητας και όχι στην προώθηση ενός συγκεκριμένου διακυβερνητικού μοντέλου. Στον πυρήνα τώρα της κριτικής ανάλυσης βρίσκεται η αμφισβήτηση της προκαθεδρίας του έθνους κράτους ως φυσική και προεπιλεγμένη οργανωτική δομή της ανθρώπινης κοινότητας, καθώς και η αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και της οικονομίας της αγοράς. Θεωρείται λανθασμένη η άποψη ότι τα θεσμικά πρότυπα και οι πρακτικές των περιφερειακών κρατών που ενσωματώνουν στις αναπτυγμένες οικονομίες μπορούν να μεταφερθούν στις φτωχές χώρες όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα παραπάνω, αν συνδυαστούν με τη σημερινή νεοφιλελεύθερη παγκόσμια τάξη, η οποία χαρακτηρίζεται από συστημικές ανισότητες, θεωρείται ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα που προκαλεί την κατάρρευση του κράτους. Η κριτική ανάλυση προτείνει ως ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπιση των ευάλωτων κρατών να δοθεί ελευθερία στους κατοίκους να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις, οι οποίες μπορεί να απέχουν από το δυτικό έθνος κράτους και προτρέπει τη διεθνή κοινότητα να μην επεμβαίνει σε φαινόμενα κρατικής αποτυχίας. Χαρακτηριστική είναι η οικονοτροπή του Χέρτζ, Let them fail. Στην έκθεση της χιλιετίας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2000, ο Κόφι Ανάν διατύπωσε το δίλημα και την πρόκληση. Η ανθρωπιστική παρέμβαση είναι πράγματι μια απαράδεκτη επίθεση στην κυριαρχία. Πώς πρέπει να ανταποκριθούμε σε μια Ρουάντα, σε μια Σρεμπρένιτσα, σε βαριές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσβάλλουν κάθε πτυχή του κοινού μας ανθρωπισμού? Οι επιχειρήσεις οικοδόμησης ειρήνης στο ΟΗΕ αποτελούν ουσιαστικά την επίσημη προσέγγιση της διεθνούς κοινότητας έναντι των ευάλωτων καταστάσεων. Η θεώρηση αυτή περιλαμβάνει ουσιαστικά δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, την τοπική ιδιοκτησία, η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία. Δηλαδή, οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να βοηθήσουν, όμως η μετάβαση από τον πόλεμο στην ειρήνη πρέπει να οικονομηθεί και να ανήκει στους κατοίκους της χώρας που βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση. Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα βασικά αίτια για να είναι δυνατή επίτευξη των βιώσιμων αποτελεσμάτων. Παρά το ότι η διαδικασία αυτή φαίνεται ιδεολογικά ουδέτερη και κυρίως τεχνική, είναι γεγονός ότι προωθεί τη φιλελεύθερη δημοκρατία, την οικονομία της ελεύθερης αγοράς και γενικότερα τη μεταφορά συγκεκριμένου μοντέλου από το κέντρο στην περιφέρεια. Χωρίς όμως να βασίζεται στον εξαναγκασμό, χωρίς να καταργεί την έννοια της κυριαρχίας. Αρκετοί μελετητές υποστηρίζουν όμως ότι η προσπάθεια διαχείρισης των ευάλωτων καταστάσεων μέσω του υφιστάμενου πλαισίου δεν είναι επαρκής. Προτείνουν μια νέα προσέγγιση, η οποία σχετική βιβλιογραφία ονομάζεται φιλελεύθερος υπεριαλισμός. Λόγω όμως της αρνητικής χρειάς του παραπάνω όρου, χρησιμοποιούνται και άλλοι όροι, όπως μεταπικιακή κηδεμονία, νεοκηδεμονία, κοινή κυριαρχία. Παρόμοια με τον κλασικό υπεριαλισμό, περιλαμβάνει ένα αυξημένο βαθμό ελέγχου της εγχώριας πολιτικής εξουσίας και των βασικών οικονομικών λειτουργιών των ευάλωτων κρατών από ξένες δυνάμεις. Σε αντίθεση με τον κλασικό υπεριαλισμό, σε αυτές τις νέες μορφές, τα ευάλωτα κράτη κυβερνούνται από ένα σύνθετο μείγμα εξουσιών, όπως είναι ξένες δυνάμεις, διεθνείς οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εθνικοί θεσμοί, σε αντίθεση με μια ενιαία αυτοκρατορική δύναμη, η οποία διεκδικούσε τα μονοπωλιακά δικαιώματα στον τομέα της εξουσίας. Και σε αυτή την προσέγγιση, κεντρικό ρόλο έχουν οι φιλελεύθερες αξίες, όπως η προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φιλελεύθερη δημοκρατία και η οικονομία της αγοράς. Η έννοια της κυριαρχίας όμως εδώ αμφισβητείται λόγω της επιδίωξης εκτεταμένου διεθνούς ελέγχου των ιστορικών λειτουργιών ενός ευάλωτου κράτους. Ο φιλελεύθερος υπεριαλισμός, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις διατήρησης και αποκατάστασης ειρήνης, που είναι προσωρινές με σαφή στρατηγική εξόδου, δεν έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια, ενώ πολλές φορές γίνεται μόνιμος. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στη συμμετοχή μου τις δύο προηγούμενες εβδομάδες σε μια ανατολική άσκηση που διεξήχθη στο στρατηγείο NRTCGR στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αξιολόγησης από το ΣΕΙ. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, το στρατηγείο κλήθηκε να επιχειρήσει σε ένα κράτος το οποίο τίνει να μετατραπεί σε failed state, αποτελώντας έτσι μια δυνητική απειλή για τη σταθερότητα στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι αποστατευτικοί παράγοντες του υποτιθέμενου κράτους σε αυτή την άσκηση είναι αυτοί που βλέπουμε στην προβολή, αποσχιστικές δυνάμεις, τρομοκρατικές οργανώσεις που δρούν στη χώρα, αδύναμη διακυβέρνηση και διαφθορά, απόσυρση από περιφερειακούς οργανισμούς, οικονομική κρίση και οργανωμένο έγκλημα. Πάντα με το σενάριο, οι κίνδυνοι από την κατάρρευση αυτού του κράτους, το οποίο επιχειρούσε η Συμμαχία,
ήταν ασφάλεια πυρηνικής ενέργειας, καθότι σε αυτό το κράτος υπήρχαν πυρηνικά αεροστάσια, τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον κρατών μελών της Συμμαχίας, διακοπή εμπορικών δραστηριοτήτων, διάρχηση των συγκρούσεων και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το συμπέρασμα στη στρατηγική ανάλυση της άσκησης ήταν ότι χωρίς εξωτερική βοήθεια, το υποτιθέμενο ευάλωτο κράτος είναι εξαιρετικά πιθανό να μετατραπεί σε failed state, με αποτέλεσμα να απαιτείται επέμβαση του ΝΑΤΟ σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με την έγκαιρη προληπτική επέμβαση. Το γεγονός ότι οι ασκήσεις των τελευταίων χρόνων της Συμμαχίας έχουν αντίστοιχα σενάρια και όχι ενεργοποίησης του άρθρου 5, δηλαδή αντίδραση σε συμβατική επίθεση εναντίον κρατών μελών, αναδεικνύει νομίζω τη σημασία που δείχνει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο στις απειλές που δύναταν ένα ευάλωτο κράτος να προκαλέσει σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ τελείωσε η παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Κάνετε μια ωραία επισκόπηση των θεωριών. Νομίζω ότι αυτό που ονομάσατε φιλελεύθερο υπεριαλισμό, γιατί καμιά θεωρία δεν είναι αυτοπροσδιορίστρο υπεριαλισμό στην αντική έννοια, είναι η μαρξιστική κριτική στο φιλελευθερισμό. Αλλά αυτό σηκώνει συζήτηση για μετά. Η επόμενη εισήγηση είναι από. Πού είμαι, έχω χάσει τις σελίδες. Λοιπόν, είναι από την κυρία Μαρία Μέρμιγκα, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορα στο κοινό διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, θα μας μιλήσει για το θέμα της μεταπικιοκρατίας και κοινωνίας σε συνθήκες ανασφάλειας. Έχετε το λόγο. Αν και δεν είμαι στρατιωτικός, μπορώ να μιλήσω χωρίς μικρόφωνο, θα ακούγομαι. Θα προσπαθήσω. Στις μέρες μας γινόμαστε μάρτυρες εικόνων και ειδήσεων ενός κόσμου που σε μεγάλο βαθμό κατασκευάζει και καταναλώνει απειλές. Το αίσθημα της ανασφάλειας που μοιάζει ολοένα να εντείνεται αφορά τις σύγχρονες κοινωνίες σχεδόν στο σύνολό τους, είτε αυτές ανήκουν στην προηγμένη δύση, είτε στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, αντίστοιχη αίσθηση αδυναμίας και κινδύνου παγκοσμίως καταγράφηκε με το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η πολυδιάστατη μεταμόρφωση που είχε σε αυτή τη φάση επέλθει χαρακτηρίστηκε κατά κύριο λόγο από υψηλή αστάθεια και παγκόσμια αβεβαιότητα. Νωρίτερα, με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε ξεκινήσει και η διαδικασία της αποαπικιοποίησης, η οποία είχε συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση όχι μόνο του νέου κλίματος, αλλά και της νέας ισορροπίας δυνάμεων. Είναι αξιοσημείωτο πως το τέλος της απικιοκρατίας δεν επέφερε αυτόματα την ανεξαρτησία για τους πρώην απικιοκρατούμενους, ούτε σήμανε την επαναφορά της ζωής τους σε συνθήκες ομαλότητας. Αντίθετα, η επόμενη μέρα βρήκε λαούς διαιρεμένους και πολλά από τα νέα αυτά κράτη να έχουν περάσει υπό τη διοίκηση απολυταρχικών καθεστώτων, αλλά και να απειλούνται από εσωτερικές διενέξεις και εμφύλιες συγκρούσεις. Στη συνέχεια θα μας δοθεί ευκαιρία να αναφερθούμε στις σημαντικότερες αιτίες που οδήγησαν στην αποαπικιοποίηση, την έλευση της μεταπικιοκρατίας από τη θεωρητική της διάσταση και τις νέες απειλές. Επιπλέον θα εξετάσουμε τη σχέση που η μεταπικιοκρατία φαίνεται να διατηρεί σε πρακτικό επίπεδο με το ξέσπασμα εμφύλιων συγκρούσεων, ενώ θα επισημάνουμε και τους βασικούς και γενικότερους παράγοντες που έχουν καταγραφεί ως καθοριστικοί στη δημιουργία των συγκρούσεων αυτών. Η πολεμική περίοδος 1939-1945 αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο στο μακραίωνο δρόμο προς την αποαπικιοποίηση. Οι εξουθενωμένες οικονομικά και πολιτικά ευρωπαϊκές αποικιακές δυνάμεις, έχοντας εμπλακεί σε νέες πολεμικές συγκρούσεις, επέτρεψαν εντός εισαγωγικών στις τοπικές ελίτ των απικιών τους την εθνική τους χειραφέτηση. Επιπλέον, το επιχείρημα των Ευρωπαίων περί δικής τους φυλετικής ανωτερότητας και τρόπον την υποχρέωσή τους να εκπολιτήσουν τους ντόπιους ανά τις απικίες του, τώρα προσέκρουε στις εικόνες και στην ακτή πραγματικότητα που είχε δημιουργήσει η ναζιστική θηριωδία. Στην πράξη, η αποαπικιοποίηση δεν ήταν παρά η σταδιακή, με τον καιρό εντυνόμενη και πολλές φορές βίαιη αποχώρηση των απικιοκρατών από τις απικίες τους. Το φαινόμενο ήταν αρκετά μεγάλο
ώστε να επηρεαστεί σημαντικά ο παγκόσμιος συσχετισμός της ισχύος, ενώ με τα ψυχροπολεμικά, καθώς τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα για αναξαρτησία και τα κοινωνικά αιτήματα έψεχναν ερίσματα στο κομμουνιστικό ιδεώδες, προέκυψε η ανάδυση ενός μεγάλου αριθμού νέων κρατών, η οποία προκάλεσε ριζική αλλαγή στα παγκόσμια πολιτικά πράγματα. Τρεις ήταν βασικά οι λόγοι που οδήγησαν στην αποαπικιοποίηση με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχικά το τέλος του πολέμου επέφερε την αναδιάταξη της παγκόσμιας ισχύος, καθώς οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδιναν πλέον τη σκυτάλη της ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί και πως και οι δύο ηγέτιδες δυνάμεις διακατέχονταν από αντιαπικιακά αισθήματα, αν και για διαφορετικούς λόγους. Δεύτερον, οι αποικιακές δυνάμεις δεν ήταν πια σε θέση να συντηρούν τις αποικίες τους και λόγω της εξάντλησης που είχε επέλθει από τους δύο πολέμους. Και τρίτον, τα κινήματα ανεξαρτησίας και αντίστασης διαδέχονταν το ένα το άλλο, ασκώντας πίεση στις αποικιακές δυνάμεις. Σε αυτή την περίπτωση, οι ίδιες οι ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες με το δόγμα του εθνικισμού που είχαν καλλιεργήσει υπέσκαψαν το αποικιοκρατικό τους οικοδόμημα. Η μεταπικιοκρατία ήρθε στη συνέχεια να επικρίνει και να αναδείξει το λαθεμένο τρόπο πρόσληψης της πολιτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας των αποικιοκρατούμενων από τους αποικιοκράτες και τη Δύση. Κύριος θεμελιωτής της ήταν ο Έντουαρντ Σεντ, ο οποίος προσέγγισε το ζήτημα μέσα από τον Οριενταλισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ανατολικοί ή ανατολίτικοι πολιτισμοί ήθιστε να περιγράφονται με τρόπο στερεοτυπικό, ο οποίος μάλιστα προκύπτει από στρεβλές και ταπεινωτικές δυτικές παραδοχές. Για τον Χέιγουντ, η ψυχολογική διάσταση του θέματος μοιάζει να έχει σημαντική βαρύτητα, καθώς όπως υπογραμμίζει, η εσωτερική υποταγή μπορεί να διατηρείται πολύ μετά την κατάργηση των πολιτικών δομών της αποικιοκρατίας. Ενώ ο Γιάνγκ εστιάζει στις οικονομικές και υλικές συνθήκες της μεταποικιοκρατίας, οι οποίες προσδιορίζουν το παγκόσμιο σύστημα. Το μεταποικιακό έθνος, όπως πιστεύει, λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν τα συμφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου και των δυνάμεων της ομάδας των χωρών της G7. Η μεταποικιοκρατία τέλος έχει προσλάβει διάφορες μορφές, έχοντας ως βασική της επιδίωξη την εδραίωση της νομιμότητας μη δυτικών ή αντιδυτικών ιδεών και παραδόσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται από την προσπάθεια του Γκάντι να συνδυάσει τον ινδικό εθνικισμό με μια ινδουιστική ηθική μη βίας και αυτοθυσίας, ως και τις μορφές θρησκευτικού φονταμενταλισμού, με κυριότερο τον ισλαμικό φονταμενταλισμό. Όταν γίνεται λόγος για ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια του όρου, αναφέρεται κανείς κατά κανόνα στην ασφάλεια των ατόμων. Η έννοια της εθνικής ασφάλειας, αντίθετα, αφορά τα κράτη και τη στρατιωτική ισχύ που απειλούνται από την επιθετική συμπεριφορά άλλων κρατών. Αν αναφερθούμε δε στο διεθνές σύστημα, τότε ως ασφάλεια ορίζεται η ικανότητα των κρατών και κοινωνιών να διατηρήσουν την αυτονομία της ταυτότητάς τους και τη λειτουργική τους ακεραιότητα. Με τα ψυχροπολεμικά παρατηρείται μια αλλαγή των όρων της διεθνούς ασφάλειας. Καθώς δεν μπορεί κανείς εύκολα να προσδιορίσει τον τρόπο και το πεδίο που διαχέονται οι απειλές, αρκείται στο να αναγνωρίσει πως η ασφάλεια έχει γίνει πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη με την εμφάνιση νέων δρόντων και το μετασχηματισμό των παραδοσιακών. Ακόμη και αν εμπεριέχει λοιπόν κάποια κενά, μια κατηγοριοποίηση των νέων και παλαιών απειλών θα είναι αυτή που βλέπουμε στη διαφάνεια. Έχω υπογραμμίσει τις εγχώριες διενέξεις, για τις οποίες θα συζητήσουμε, συζητάμε ήδη, και τον κίνδυνο διεθνοποίησής τους. Το τέλος των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών, μετά το 1945, οδήγησε στη δημιουργία δεκάδων νέων κρατών, τα οποία ήταν μόνο κατ' επίφαση ανεξάρτητα και κυρίαρχα. Στην πράξη, απήχαν πολλοί από το ευρωπαϊκό πρότυπο του έθνους κράτους και τα περισσότερα εξ αυτών ήρθαν σύντομα αντιμέτωπα με εσωτερικές αναταραχές και συγκρούσεις. Τα γεγονότα στο Βιετνάμ, την Παλαιστίνη και την Αλγερία συνδέθηκαν άμεσα με την ευρωπαϊκή ιστορία από το 1945 έως το 1960. Ενώ οι ένοπλες συγκρούσεις στη μεταψυχροπολεμική περίοδο έπαψαν πλην λίγων εξαιρέσεων να είναι αποτέλεσμα εδαφικών διενέξεων και επεκτατισμών. Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, οι συγκρούσεις ήταν εσωτερικές και συχνά με την εμπλοκή άλλων κρατών. Οι πόλεμοι που ξέσπασαν στα Βαλκάνια τη δεκαετία του 90 και άναψαν τη φωτιά του εμφυλίου
εστιάστηκαν σε περιοχές όπου έναν αιώνα πριν επικρατούσε έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών. Στον πίνακα βλέπουμε ότι στην Αφρική έχουμε περίπου από το 2000 μέχρι το 2005 103.000 θύματα, τη στιγμή που όλος ο κόσμος καταγράφει 248.000, δηλαδή περίπου τα μισά θύματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, αποτελεί βέβαια ερώτημα αν γι' αυτό ευθύνεται απευθείας το μοίρασμα των εδαφών από τους αποικιοκράτες και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν στη συνέχεια. Τρία στοιχεία αποδείχθηκαν σημαντικά, αν όχι καθοριστικά, για την πορεία και τη σταθερότητα των αναβιώμενων κρατών. Πρώτον, ο καθορισμός των ορίων των αποικιών από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις επί χάρτου. Καθώς οι αποικιοκρατικές δυνάμεις αγνοούσαν τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες των περιοχών που διαμοίραζαν, είχαν ως κριτήριο το βεληνεκές της στρατιωτικής τους ισχύος. Ως εκ τούτου, μετά την αποαπικιοποίηση, βρέθηκαν εντός των συνόρων των νέων κρατών, ιδιαίτερα στην Αφρική, διαφορετικές φυλές, ενώ οι ίδιες φυλές διαχωρίστηκαν από τα νέα σύνορα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ίδιες φυλές πέρασαν υπό τον έλεγχο μιας άλλης μεγάλης δύναμης και έτσι βρέθηκαν σε διαφορετική πορεία κοινωνικής, οικονομικής και θεσμικής εξέλιξης. Δεύτερον, η πολιτική του εσωτερικού διαχωρισμού των φυλών από τις αποικιακές δυνάμεις, με άλλα λόγια η αρχή του διέρηκε βασίλευε. Ως μέθοδο εφαρμογής της αρχής αυτής, οι αποικιοκράτες είχαν κατά κανόνα την υποστήριξη της πολυπληθέστερης τοπικής ομάδας απέναντι σε μια άλλη. Θεωρήθηκε προσφυλής τακτική της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και άφησε ορατά σημάδια, όπως στην περίπτωση της Κύπρου. Όπως επισημαίνει ο Χατζηβασιλείου, ήδη το στοιχείο αυτό έμελε μακροπρόθεσμα να θέσει τις βάσεις για την ανάδυση ποικίλων μορφών σύγκρουσης μετά την ανεξαρτησία των περιοχών αυτών. Και τρίτον, η οικονομική τους εκμετάλλευση είχε γίνει με βάση τις ανάγκες της Μητρόπολης και όχι αυτές των κτήσεων. Σταδιακά, από το γεγονός αυτό, προκλήθηκε στρέβλωση στην οικονομική τους πορεία. Επιπλέον, το μοντέλο διοίκησης και ελεύθερης οικονομίας, βασισμένη στο καπιταλιστικό πρότυπο, δεν ήταν διόλου εύκολο να αφομοιωθεί από κοινωνίες που είχαν ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική ιστορική διαδρομή. Έννοιες, όπως περιπίν αυτή της ιδιοκτησίας, ήταν άγνωστες σε λαούς της Αφρικής που καλούνταν να προσαρμοστούν βία στην υιοθέτησή τους. Με τον τρόπο αυτό, τα αποικιακά καθεστώτα προκάλεσαν μια ποιοτική αλλίωση στις κοινωνίες των κτήσεών τους, γεγονός που ενέτεινε η βιαστική ανάπτυξη λόγω του επερχόμενου διεθνοπολιτικού ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι φιλελεύθεροι δημοκρατικοί θεσμοί αποδείχθηκαν σύντομα δυσλειτουργικοί σε χώρες που είχαν ελάχιστη σχετική εμπειρία. Απολυταρχικά, διεφθαρμένα κράτη και αναποτελεσματικά καθεστώτα βρήκαν πάλι τη θέση τους σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και σε χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, αλλά και σε κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Οι συνέπειες της αποικιοκρατικής πολιτικής εξακολουθούν και σήμερα να είναι ορατές και μάλιστα είναι σε θέση να πυροδοτούν νέα γεγονότα. Αρκετές από τις πρώην αποικιοκρατούμενες περιοχές φαίνεται πως έχουν να διανύσουν ένα μακρύ δρόμο προκειμένου να εξασφαλίσουν ακόμη και στοιχειώδεις συνθήκες ομαλότητας και ειρηνικής διαβίωσης. Είναι γεγονός πως με το τέλος των δύο παγκοσμίων πολέμων και τη λήξη της μεταψυχροπολεμικής περίοδου, ολόκληρος σχεδόν ο κόσμος βρέθηκε μπροστά σε νέα δεδομένα. Οι πολυεπίπεδες αλλαγές που είχαν επέλθει, καθώς και τα διδάγματα από τους δύο πολέμους, μετέστρεψαν σημαντικά την κοινή γνώμη ενάντια τόσο στην πολιτική της αποικιοκρατίας, όσο και απέναντι σε οποιαδήποτε θεωρία την είχε εμπνεύσει και νομιμοποιήσει. Η υπόσχεση για ανεξαρτησία και αυτοδιοίκηση, ωστόσο, που σήμανε αυτή η μεταστροφή για πολλά νέα κράτη, έπεσε στο κενό. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας από τους αποικιοκράτες στις περιοχές αυτές, καθώς επίσης και η πολιτική διχασμού που σε πολλές περιπτώσεις ακολούθησαν απέναντι στους γηγενείς, αποτέλεσαν το σαθρό έδαφος πάνω στο οποίο και τα πιο γερά θεμέλια θα αποδεικνύονταν ανίκανο να στηρίξουν ένα νέο οικοδόμημα. Οι όποιες δε προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία αυτών των κρατών μοιάζουν παρακινδυνευμένες, καθότι πολλοί από τους παράγοντες που εμποδίζουν την αποκατάσταση ασφαλών συνθήκων διαβίωσης είναι καινοφανείς. Εξάλλου, για να δανειστώ και μια φράση του Ράνσιμαν, ούτε στις δικές μας σταθερές κοινωνίες μπορούμε να πιστεύουμε πως είμαστε ασφαλείς,
όταν λόγω έλλειψης ιστορικού προηγούμενου δεν γνωρίζουμε τι μορφή θα έχει αποτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μέρμικα. Το λόγο ως τελευταίος συγητής αυτή τη συνεδρία έχει ο κύριος Αναστάσιος Βάλπης, διδάσκων στο τμήμα μας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη σχέση ανάπτυξης και ασφάλειας και ειδικά τις προσκλήσεις της διαχείρισης διασυνοριακών υδάτινων χώρων. Κύριε Βάλπη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η δικιά μου εισήγηση, τρέπονται κάποια σχόλια. Είναι λίγο προβόκατη βέβαια και κυρίως στον αγαπητό Βασίλη και τους συμμετέχοντες στην παρουσίαση. Ναι, εντάξει, είναι πολύ εισαγωγικό. Ουσιαστικά ακούμε πολύ συχνά την συζήτηση γύρω από τη σημασία του πετρελαίου. Μου θυμίσατε πριν 12 χρόνια στην Αγγλία, στον Αθηνιακό μου, ότι με ένα Σαουδάρα από το πρώτο πράγμα που μας έλεγε το «Everything is oil». Δεν είναι όλα λοιπόν πετρέλαιο. Εγώ ήρθα να μιλήσω λίγο για τη σημασία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων ως ένα σημείο που πολύ σημαντικό ίσως για το μέλλον και να μιλήσω λίγο για τη δομή. Αρχικά θα κάνω κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη σημασία του νεωρού όρου ασφάλειας και ανάπτυξης. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στη διαχείριση διαστηριακών υδατικών πόρων ως σημείο συνεργασίας σε σύγκρουση μεταξύ κρατών. Θα εστιάσω στη Μέση Ανατολή, συγγνώμη για τα μικρά, μάλλον λάθος, ως περιπτωσιολογική προσέγγιση και θα εστιάσω κυρίως στην περίπτωση του Ιορδάνη, ένα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα που μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Και τέλος θα κλείσουμε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Τώρα, τι εννοώ που τα λέμε water security. Είναι μια έννοια που συλλαμβάνει τις απειλές για τη βιώσιμη και ασφαλή χρήση των υδάτων από φυσικές ή ανθρώπινες πιέσεις, είτε μέσω φαινομένων όπως οι πλημμύρες, είτε μέσω της έλλειψης. Είναι μια έννοια που είναι άμεσα συνυφασμένη με αυτό που λέγεται human security, όπως παρουσιάζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ως freedom from fear and want. Η έννοια ορίζεται ως η δυνατότητα ενός πληθυσμού να διασφαλίσει βιώσιμη πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες νερού και σε ποιότητα αποδεκτή για την ανθρώπινη, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία. Ήδη από τη δεκαετία του 90, οι υδάτινοι πόροι συσχετίζονται κυρίως με τρεις πτυχές ασφάλειας: στρατιωτική, διατροφής, food security και περιβαλλοντική. Μάλιστα, το 2000, στο δεύτερο παγκόσμιο φόρουμ από το Global Water Partnership, εισάγεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, εντάσσοντας στοιχεία όπως η πρόσβαση στο νερό, η διαθεσιμότητα με οικονομικούς όρους, οι ανθρώπινες ανάγκες και η υγεία. Άρα, αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση που έχει το Water Security σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς. Γιατί συζητάμε για το νερό? Αν προσέξουμε καλά, θα δούμε ότι οι ποσότητες διαθέσιμου νερού είναι πολύ μικρές. Μόνο το 2,7% είναι πόσιμο και το περισσότερο βρίσκεται σε παγωμένη μορφή στους πόλους και στις κορυφές των βουνών. Το 45% της ξηράς καλύπτεται από διακρατικές λεκάνες. Έχουμε συνολικά καταγεγραμμένες περίπου 263 διεθνείς λεκάνες απορροής. Ενώ έχουμε και 592 διασυνοριακούς υπόγειους υδροφορείς. Αν αναλογιστείτε ότι περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει μέσα σε αυτές τις λεκάνες, καταλαβαίνετε πόσο πολύπλοκο γίνεται το ζήτημα. Αυτό παρουσιάστηκε και στους στόχους χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, όπου η σημασία της διαχείρισης των υδάτων και του νερού συγκεκριμένα είναι διάχυτη σε πάρα πολλά σημεία. Έτσι έχουμε τους 8 βασικούς στόχους. Έχουμε τον πρώτο που μιλάει για την εξάλληψη απολύτης φτώχειας και της πείνας, άμεσα συνυφασμένος με τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, τη διασφάλιση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας επίσης, όπως και την πρόοδο της παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη. Το νερό είναι ένας αναπτυξιακός παράγοντας. Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του 2015, το νερό κατατάσσεται στο πρωτεύον παγκόσμιο κίνδυνο με το ισχυρότερο αντίκτυπο στις οικονομίες για τα επόμενα 10 χρόνια. Προτείνεται δε η εξ ολοκλήρου αφιέρωση των νερών ως εκ των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως και έγινε. Πάλι το νερό είναι διάχυτο σε όλο το φάσμα των 17 στόχων του 2030. Μάλιστα, έχει αφαιρεθεί και ένα συγκεκριμένο για το νερό, ο στόχος νούμερο 6. Εδώ, σε αυτές τις δύο φωτογραφίες, στις δύο εικόνες, μπορείτε να δείτε και να εμπιστώσετε πόσο σημαντική είναι αυτό που οι νεομαλθουσιανοί λένε για την έλλειψη των υδάτων και πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει σε εξέλιξη συγκρούσεων στο μέλλον. Θα δείτε αριστερά ότι οι προβλέψεις
για τις περιοχές του πλανήτη που το ενδεχόμενο της απόλυτης έλλειψης, absolute scarcity, για τα επόμενα χρόνια είναι, αρχίζουν να γίνονται πολλές. Με την πρωτοκαθεδρία να έχουν περιοχές στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Δεξιά είναι αντίστοιχα ένα αντίστοιχο γράφημα που παρουσιάζει αναπληθυσμό, το availability ουσιαστικά που υπάρχει σε νερό, τη διαθεσιμότητα του νερού. Παρόλα αυτά, θα περιμέναμε ότι η συγκρούση για το νερό θα ήταν κάτι παραπάνω από μια σταθερά σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό δεν συμβαίνει. Από το 1820 έχουν καταγραφεί πάνω από 650 συνθήκες σχετικές με τη διαχείριση των υδάτων. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ένας από τους πιο γνωστούς ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με το ζήτημα της διαχείρισης των νερών, ο Aaron Wolf. Why to go to war over water? Για το κόστος μιας εβδομάδας πολέμου, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε 5 μονάδες αφαλάτους. Ευχαριστώ. Και χωρίς να έχουμε ούτε απώλεια ζωής, ούτε κάποια διεθνή πίεση και φυσικά τη δυνατότητα, δεν χρειάζεται να τη φέρει την δικιά μας περιοχή. Λοιπόν, συγκρούση για το νερό. Παρ' όλα αυτά, από το 1948 και το 2008 έχουν καταγραφεί 38 συγκρούσεις που σχετίζονται με το νερό. Όταν λέμε συγκρούσεις, δεν εννοούμε μόνο στρατιωτικού τύπου συγκρούσεις. Μπορεί να είναι οικονομικού τύπου, μπορεί να είναι low scale συγκρούσεις. Από αυτές, οι 31 αφορούν το Ισραήλ και τα γειτονικά σε αυτοκράτη και τοποθετούνται χρονικά μέχρι το 1970. Εξού και γιατί ενδιαφέρθηκα να ασχοληθώ κυρίως με το κομμάτι της Μέσης Ανατολής και του Ισραήλ. Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν βέβαια κυρίως πολιτικές εντάσεις, τις οποίες το νερό χρησιμοποιήθηκε είτε ως εργαλείο είτε ως στόχος ή θύμα μιας ενόπλης σύγκρουσης. Ποιοι είναι οι λόγοι που αποθαρρύνουν τα κράτη να συνεργαστούν? Καταρχάς, διπλωματική ικανότητα και γνώση. Τα μέρη φοβούνται πως θα βρεθούν σε δυσχερέστερη θέση στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Αφενός μεν έχουν την αντίληψη πως δεν διαθέτουν ανάλογη διαπραγματευτική ικανότητα με τους συνομιλητές τους, αφετέρου πιστεύουν πως δεν διαθέτουν ακριβή στοιχεία και ενημέρωση σχετικά με τον υποδιαπραγμάτευση υδάτινο πόρο. Λογοδοσία. Τα συμμετέχοντα μέλη θεωρούν πως υπάρχει υψηλή πιθανότητα οι εκάστοτε προτινόμενες ρυθμίσεις να μην έχουν τα αναμενόμενα ωφέλη, ανησυχώντας παράλληλα πως τα συμφέροντά τους δεν θα ληφθούν υπόψη στις κοινές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Κυριαρχία και αυτονομία. Φόβος πως η αρχή της εθνικής κυριαρχίας μπορεί να καταληφθεί ελέγχοντας διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η συγκεκριμένη ανησυχία απαντά στην επιθυμία της διατήρησης ελέγχου στους αναπτυξιακούς στόχους, στους πόρους και στις υποδομές και κυρίως το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις στο κάθε κράτος, στο κάθε κυρίαρχο κράτος. Είναι μια παλιά αρχή της απόλυτης κυριαρχίας, λεγόμενης, που εφαρμόστηκε, μάλλον παρουσιάστηκε το 1895 στις ΗΠΑ από το δόγμα Χάρμον. Ισότητα και πρόσβαση. Τα μέρη είναι έντονα ευαισθητοποιημένα στην εξασφάλιση δικαιοσύνη σε κάθε συμφωνία, είτε περιλαμβάνει συγκεκριμένε ποσότητε εντάτων ή ποιότητα, και έρθει από τη ροή, κόστη, από πιθανά έργα. Τα μέρη επίσης επιδιώκουν να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους στη χρήση της μιας κήτης, μεταφράζοντας το δικαίωμα να συνεχίσουν την ιστορική χρήση και έρχοντας πρόσβαση σε έναν ποταμό που διατρέχει ή πηγάζει από το έδαφος τους και απολαμβάνοντας ωφέλη σε ποσοστό ανάλογο με το ψυχετικό μέγεθος ή τη συνεισφορά τους στη λεκάνη επορροής. Είναι το debate μεταξύ hydrology versus chronology. Σταθερότητα και στήριξη. Ο τελευταίος κίνδυνος αφορά όλα τα μέρη, αλλά κυρίως εκείνα που διαθέτουν διαφοροποιημένα και ισχυρά ενδιαφερόμενα μέρη. Εσωτερικό τους. Stakeholders δηλαδή. Τα μέρη δηλαδή αναλογίζονται την εφικτότητα υλοποίησης μιας συμφωνίας βασιζόμενα στο κατά πόσο τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό θα την υποστηρίξουν ή όχι, καθώς και στις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια εικόνα που διαμορφωθεί της απόφασης. Πώς μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι αμφιβολίες? Καταρχάς είναι η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και το capacity building. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη που διαχειρίζονται διασυνεργούς υδατικούς πόρους να έχουν ισχυρούς θεσμούς. Ένας άλλος παράγων πολύ σημαντικός είναι στην συνδοχή τρίτων μερών. Το παρακολουθούμε πολύ συχνά και το βλέπουμε. Π.χ. η Παγκόσμια Τράπεζα πολλές φορές έχει μπλακεί στην δημιουργία, στην βοήθεια σε αναπτυξιακά έργα που αφορούν τη διαχείριση διασυνεργών υδάτινων πόρων. Τέλος, η ασάφιστη διαμόρφωση διεθνών συμφωνιών δεν είναι λόγος που αποθαρρύνει, αλλά πολλές φορές λόγος που βοηθά τα κράτη στο να συνεργαστούν. Όταν υπάρχει ασάφη, είναι πιο εύκολο να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μιας συμφωνίας στο ιστορικό τους με λιγότερο κόστος.
και σιγά σιγά σταδιακά να μπορέσουν να πάνε σε επιπλέον ρυθμίσεις που θα είναι πιο ξεκάθαρες. Η περίπτωση στο Ιορδάνη, από τη σύγκρουση στην κατανόηση. Ήδη από τη δεκαετία του 50 έχουμε εκταμένα περιστατικά σύγκρουση μεταξύ των παράκτειων κρατών, όπως για παράδειγμα μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, της Συρίας, Ιορδανίας και Λιβάνου και ούτω καθεξής. Μάλιστα, το 1967, στον πόλεμο των 6 ημερών, το Ισραήλ κατάστρεψε ένα φράγμα της Ιορδανίας στον ποταμό Ιαμούκ, ενώ με την κατάσταση της Δυτικής Όχθης και του υψώματος του Γκολάν από τη Συρία ενίσχυσε την υδροστατηγική του θέση ελέγχοντας την άνω πλευρά του Ιορδάνη. Παρ' όλα αυτά, είχαμε προσπάθειες και συνεργασίες ήδη από την αρχή, κυρίως με την βοήθεια των ΗΠΑ. Έχουμε το λεγόμενο Johnston σχέδιο 1953-1955, που οδήγησε, αν και δεν κυρώθηκε ποτέ από τα ενδιαφερόμενα μέρη, οδήγησε σε κάποιες αρχές που διατηρήθηκαν μέχρι το 1994. Ήταν τα λεγόμενα Picnic Table Talks. Ανά δύο εβδομάδες περίπου συγκεντρώνονταν ειδικοί από τα τέσσερα κράτη και συζητούσαν πάνω στα ζητήματα διαχείρισης. Επίσης, οι ΗΠΑ είχαν προτείνει αυτό το σχέδιο που είχε ξεκάθαρα ρυθμιστικό χαρακτήρα όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων του Ιορδάνη, πως εφόσον ακολουθούσαν τις επιταγές, θα είχαν και ωφέλη κυρίως αναπτυξιακής βοήθειας. Το 1953 και το 1987, αναφορικά με τις χρήσεις του Ιαμούκ, έχουμε Συμφωνία Ιορδανία-Συρίας, κατασκευή του φράγματος Γουαντά, 25 φραγμάτων Συρία, ίδρυση κοινής επιτροπής για την ολοκλήρωση του φράγματος. Παράλληλα, στην Ειρηνική Συμφωνία Ισραήλ-Ιορδανία το 1994, στο Άνεξ 2, γίνεται αναφορά στην κατανομή υδάτων και την αποθήκευση των ποταμών Ιορδάνη και Ιαμούκ και καλείται προσπάθειες για την περιορισμό της μόλυνσης των υδάτων καθώς και για την ίδρυση μιας κοινής επιτροπής. Το ίδιο και το 1995, στην Ειρηνική Συμφωνία του Όσλο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής, το Ισραήλ αναγνωρίζει στους Παλαιστίνους δικαιώματα χρήσης νερού στην Δυτική Όχθη και εγκαθιδρύεται μια κοινή επιτροπή για τη διαχείρισή της. Το 2010 έχουμε πάλι ένα τρίτο μέρος να βοηθά και να ενισχύει τη συνεργασία. Είναι η οργάνωση Friends of the Earth, η οποία ξεκινά ένα bottom-up process, φέρνοντας κοντά τις κοινωνίες της Ιορδανίας και της Συρίας, κυρίως στο lower part της λεκάνης του Ιορδάνη, εμπλέκοντας τους τοπικούς φορείς σε συνεχείς συζητήσεις με στόχο την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης για το πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί ο Ιορδάνης ποταμός, το νερό στον Ιορδάνη και πόσο μπορούν να πληγούν οι οικονομίες των χωρών με την έλλειψη του νερού. Όλα αυτά οδηγούν στην πρωτοτήτη συμφωνία του 2013. Σε αυτό εδώ το γράφημα μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται, μάλλον δεν φαίνεται, πάνω μπορείτε να φαίνεται αυτό που δείχνει ουσιαστικά είναι για τα κράτη Ισραήλ, Ιορδανία και Παλαιστινιακή Αρχή, με δεδομένο ότι για να θεωρηθεί η απόλυτη έλλειψη, χρειάζεται κάτω από 230 κυβικά μέτρα νερού διαθέσιμα. Εδώ βλέπετε ότι όλα είναι πολύ κάτω. Και αν παίρναμε στο δεύτερο ακριβώς γράφημα από κάτω, αν παίρναμε ότι θα υπήρχε ισοκατανομή των υδάτινων πόρων και πάλι η απόσταση από το θέμα της απόλυτης έλλειψης είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, η Συμφωνία του 2013. Η Συμφωνία του 2013, η οποία είναι ιδιαίτερα εξικέλευτη, μιλάει για μια κατασκευή ενός νέου εργοστασίου αφαλάπτωσης στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, όπου θα μετατρέπει το νερό της Ερυθράς Θάλασσας σε γλυκό για χρήση στο Νότιο Ισραήλ και την Νότια Ιορδανία, και κάθε κράτος θα λαμβάνει περίπου 8 με 13 δις γαλόνια ετησίως. Η διαδικασία θα παράγει περίπου ίδιο ποσό άλγης με τη μορφή υποβλήτων. Η ιδέα άλγη αυτή θα διοχετεύεται στην νεκρά θάλασσα πάνω από 100 μίλια απόσταση. Το Ισραήλ θα παράσχει στο Αμάν 8 με 13 δις γαλόνια φυσικό νερό από τη θάλασσα της Γαλιλαίας, ενώ η Παλαιστίνη αναμένεται να είναι σε θέση να αγοράσουν μέχρι και 8 δις γαλόνια επιπλέον γλυκό νερό από το Ισραήλ σε προνομιακές τιμές. Συμπεράσματα. Η σημασία του νερού είναι πολυδιάστατη και εκτείνεται κατά μήκος όλης της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η απουσία μιας κεντρικής αρχής που μπορεί να επιβάλλει πολιτικές και να ελέγχει την τήρησή τους αποτελεί ένα μεγάλο μειονέκτημα στον δρόμο για μια ολοκληρωμένη διαχείριση. Όμως η συνεργασία υπερτερεί έναντι της συγκρούσης της διαχείρισης των ενεργειακών υδάτινων πόρων. Η Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται ως το πιθανότερο γεωγραφικά σημείο για την εμφάνιση συγκρούσεων αναφορικά με τη διαχείριση διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Όμως η περίπτωση του Ιορδάνη καταδεικνύει πως τεχνολογία μπορεί να αποτρέψει το αρνητικό αυτό σενάριο. Σας ευχαριστώ πολύ.
ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάλδη. Έθεσε και το δίλημα νερό και πετρέλαιο, το οποίο μου θυμίζει το Game of Thrones και το Fire and Ice. Βέβαια, στην ομώνυμη σειρά θα κλείσουν με γενικούς δεσμούς οι εκπρόσωποι του Πάλδη της Φορτιάς, οπότε ελπίζω και εσείς να μην τσακωθείτε στο επόμενο δεκάλεπτο. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, προτείνω να κάνουμε το εξής. Όποιος θέλει να σηκώσει χέρι, να πάρουμε 5 κατά προτίμηση ερωτήσεις, όχι τοποθετήσεις. Ή αν τοποθετήσεις πολύ σύντομα στο ενός λεπτού και πολύ σύντομα μόνο όσοι ερωτηθούν, σε maximum 1-2 λεπτά τηλεγραφικά να απαντήσουν σε αυτά που ρωτώνται. Παρακαλώ, σηκώστε χέρι για ερωτήσεις και ταυτόχρονα λέτε το όνομά σας και τη διότητά σας. Δεν πειράζει, ωραία, προσπαθήστε. Ήθελα να ρωτήσω εσάς το τελευταίο ομιλητή σχετικά με μια διαφάνεια που αναγράφεται πάνω σαν τίτλος λόγοι που αποφαρύνουν τα κράτη να συνεργαστούν. Έτσι όπως το άκουσα, το εξηγήσατε και το διάβασα, μάλλον αποφαρύνουν τα κράτη να πάνε σε πόλεμο. Δηλαδή θα μπορούσε να το πάρει και από την άλλη πλευρά κάποιος. Η διπλωματική ικανότητα και γνώση είναι ένας λόγος για να μην πάνε σε πόλεμο. Overwater. Η λογοδοσία, η κυριαρχία, η ισότητα και η πρόσβαση. Φαντάζομαι ότι έχει ένα διπλό. Δεν ξέρω. Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση, να τα μαζέψουμε όλες και θα δώσω να απαντήσετε συγκεντρωτικά. Άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρακαλώ. Γεια σας. Σταθούλια λέγομαι. Ήθελα να ρωτήσω τους τρεις συζητητές για το θέμα του πετρελαίου. Επειδή ήταν πολύ ισχυρά αφαιρετικό το περιβάλλον, γιατί δεν είχε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να μιλάμε για την πολιτική, για την στρατηγική του πετρελαίου, χωρίς να μιλάμε για τον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ περίεργο, μεθοδολογικά τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση, σχόλιο, τοποθέτηση. Παρακαλώ. Κουρατήρης Κωνσταντίνος, προκτηριακός. Στον κύριο Μπαράβα, πιστεύετε ότι με την ανάπτυξη των ανεπιπρόσημων ενεργειακών πηγών, ότι η σημασία του πετρελαίου παγκοσμίως θα αρχίσει σιγά σιγά να χάνει την εξουσία του? Και ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση. Οπότε, αφού είναι λίγες ερωτήσεις και προς δύο εισηγητές, να προσθέσω εγώ μία προς την κυρία Πιστικού. Υπονοήσατε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια είναι εργαλείο ισχύως και επιρροής. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί όλες οι μεγάλες δυνάμεις, με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία, δεν είναι γενναιόδοροι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας. Αντιθέτως, οι πιο γενναιόδοροι δωρητές είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Χώρες οι οποίες δεν επιθυμούν, παύλα επιχειρούν, να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτές είναι ερωτήσεις μας, συγγνώμη. Προτείνω να πάμε αντίστροφη σειρά και να ξεκινήσουμε από τον κύριο Βάλδη. Πάντα σας παρακαλώ εντός ενός-δύο λεπτών. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταλαβαίνω το σκεπτικό. Αλλά ξεκίνησα με την υπόθεση ότι ένας πόλος με νερό είναι πιθανόν για το μέλλον, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε συγκρούσεις υψηλής κλίμακας. Εντάξει. Άρα, παρόλα αυτά δεν έχουμε απόλυτη συνεργασία σε περισσότερες διεθνείς διακρατικές λεκάνες. Ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί που οδηγούν σε αυτό? Καταρχάς, είναι η κρατοκεντρική αντίληψη πολλών κρατών. Και κάποιοι φόβοι επίσης ότι το κέρδος που αποκομίσει κάποιος άλλος με τη συνεργασία θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που αποκομίσουν εκείνοι. Γι' αυτό περιγράψω αυτούς τους διαφορετικούς λόγους. Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία που τους αναλύει χαρακτηριστικά. Ανέφερα πριν το θέμα του δόγματος Χάρμον του 1895 στις ΗΠΑ για το Ρίο Γκράντε. Τότε ένας εισαγγελέας των ΗΠΑ έφτιαξε ουσιαστικά, μάλλον έδωσε τον όρο της απόλυτης κυριαρχίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν έτσι κι αλλιώς το upstream state και ήταν και ο ηγεμόνας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά ένιωσαν την ανάγκη να πούν ότι εμείς, επειδή είμαστε το upstream state, έχουμε απόλυτο δικαίωμα στη δικιά μας επικράτεια να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα είναι λόγοι που αποθαρρύνουν τα κράτη, όχι τα απόλυτα αποθαρρύνουν, αλλά είναι ένα σκεπτικό των κρατών για να μην συνεργαστούν. Όχι απόλυτα τους αποθαρρύνουν, αλλά σκέφτονται με έναν τρόπο αρνητικά στη συνεργασία, κυρίως για θέματα που αφορούν την κρατική τους κυριαρχία. Κυρία Πιστικού, πηγαίνουμε σε δύσκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι πράγματι ένα εύλογο ερώτημα, γιατί οι σκανδιναβικές χώρες έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε εθνικό εισόδημα για την βοήθεια, ενώ μεγαλύτερες δυνάμεις, π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν κατά πολύ μικρότερο. Πρώτη, αν θυμάμαι καλά, είναι η Σουηδία.
Η απάντηση είναι στο ότι οι χώρες, οι ηγεμονικές, οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν απλώς να διατηρήσουν τη σταθερότητα του συστήματος, άρα ξοδεύουν, επενδύουν τόσα όσα χρειάζεται για να διατηρούν την ισχύ τους και τη θέση τους στο διεθνές σύστημα. Ενώ μια χώρα όπως η Κίνα, για παράδειγμα, που κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με τη ρεαλιστική θεωρία δεν θα αναπτυχθεί ειρηνικά και θέλει να έχει λόγο στις μεγάλες δυνάμεις, επενδύει ακόμα περισσότερα προκειμένου να γίνει ο ηγεμόν μας. Να καταχραστώ τη θέση μου και να επαναλάβω την ερώτησή μου. Γιατί δεν είναι πολλά η Σουηδία, τι θέλει να πετύχει? Εδώ αυτό πρέπει να το κοιτάξω για να το απαντήσω. Ενδεχομένως να οφείλεται στην νοοτροπία της Σουηδίας. Από το μισό του ρεαλισμό, μία ερώτηση. Παρακαλώ, γύρω πάνω. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι επειδή με την πίεση του χρόνου και γενικά όταν υπάρχει χρονόμετρο και ειδικά όταν υπάρχει ο κ. Ζηφάκης, οι άνθρωποι τείνουμε να ξεχνάμε τα σημαντικότερα πράγματα, τα οποία είναι τα προκαταρκτικά. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Βασίλη Κοψαχίλη για τη συμβολή του στην εργασία που κάνουμε και φυσικά τον καθηγητή μου που είναι και ο επιβλέπων του διδακτορικού μου που είναι και στην αίθουσα, τον κύριο Φακιολά. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που δείξατε και για την ποιότητα των ερωτήσεων. Στα δύο πρώτα, σε ό,τι είπε ο κύριος Βάλβης και η κυρία, με συγχωρείτε, δεν συγκράτησα το όνομά της. Θα απαντήσω με έναν τρόπο. Δεν αποκλείω καθόλου, δεν βλέπω ανταγωνιστικά το τι εξετάζουμε, δεν αποκλείω καθόλου στο 18ο συνέδριο του ΠΕΔΙΣ, μετά από περίπου 30 χρόνια, να είναι το νερό εκείνο το οποίο θα κοιτάει κάποιος τότε με τον νεοκλασικό ρεαλισμό, με κάποια θεωρία που θα έχουμε αναπτύξει κάποιος από εμάς, μακάρι κάποιος από εσάς. Και συστήνω, επειδή είναι πολλοί φοιτητές εδώ, να παρακολουθήσετε τα μαθήματα που κάνει ο Ράμα Βιράμ σχετικά με το αντικείμενο αυτό που τέθηκε στο ΠΕΔΙΣ. Τα έχω παρακολουθήσει δύο φορές, να σας πω την αλήθεια, για να δείξω και στον κύριε Βόλεπ, πόσο ενδιαφέρον είναι το αντικείμενο αυτό που παρουσίασε, που κάνει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όσοι το έχετε παρακολουθήσει, βλέπω κουνάτε τα κεφάλια σας, να ξαναπάτε. Α, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση που τέθηκε το ερώτημα. Ναι, απλά αυτό ήταν το πλαίσιο το οποίο εξετάζαμε. Η συγκεκριμένη εργασία πρέπει όταν κάνουμε μία μελέτη να θέτουμε ένα πλαίσιο. Βάζουμε στο πλαίσιο αυτό τη χρονολωρίδα 2014-2007, το εξετάζουμε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε την πάσα να σας ανακοινώσω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι ήδη σχεδιασμένο να κατατεθεί ένα άλλο paper στο οποίο υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντας, ο οποίος πολύ σωστά είπατε είναι αποφασιστικός σε σχέση με όσα είπαμε. Να έρθω όμως και στην τελευταία ερώτηση. Από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα και από ό,τι ανακοινώνουν συνεχώς οι έγκυροι οργανισμοί, ναι, υπάρχει προσπάθεια να κινηθούμε προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως που λένε όλοι είναι ότι μέχρι το 2040-2050 κατά άλλους δεν θα έχουμε εντυπωσιακή πτώση στην ηγεμονία του πετρελαίου, κυρίως ως καύσιμο μεταφορών. Έτσι, στις μεταφορές δηλαδή, είναι εκεί που το πετρέλαιο δεν αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το 2050 να αποτελεί το κεντρικό θέμα συζητήσεως. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Μείναμε τόσο χρόνο και για τους που μας παρακολουθήσατε, για τις εισηγήσεις, τους ηγητές πρωταπόλα και θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά τους και εσάς για τις ερωτήσεις.